και με τα συμφέροντα τα δικά της και πάει λέγοντας. Και έρχομαι λοιπόν στη μία πιθανότητα που είναι να συμφωνήσουν μαζί σας. Από εκεί πέρα τα πράγματα είναι απλά, εφαρμόζετε το σχέδιό σας. Στην περίπτωση που δεν συμφωνήσουν μαζί σας, που σας πούνε όχι μείωση φόρων, όπως έχουν πει σε άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν, όπως είπαν και στον κύριο Τσίπρα σε κάποιες περιπτώσεις, είπαν στον κύριο Σαμάρα για παράδειγμα. Τι κάνετε εκείνη την ώρα, πάτε μονομερός σε αυτά τα οποία έχετε δεσμευτεί στην έκθεση Θεσσαλονίκης, ή τα αφήνετε στην άκρη και λέτε δεν με άφησε η Ευρώπη? Από τη στιγμή που εμείς θα προτάξουμε συγκεκριμένες μειώσεις και κοστολογημένες μειώσεις δαπανών, μπορούμε να μειώσουμε και φόρους. Πρέπει να γίνουν και τα δύο μαζί. Mm-hmm. Αυτή θα το κάνουμε αυτό, θα το κάνουμε, κύριε Σόιντερ. Θα το κάνουμε. Η μείωση των φόρων, ειδικά των φόρων σε επιχειρήσεις, είναι απολύτως επιβεβλημένη. Έστω και μόνο μερός, θα το κάνουμε. Και θα μειώσουμε τις δαπάνες, ναι, θα το κάνουμε αυτό. Και θα σας πω γιατί θα το κάνουμε. Διότι είναι ο μόνος τρόπος να στείλουμε ένα μήνυμα και στην επιχειρηματική κοινότητα ότι αξίζει τον κόπο κάποιος να επενδύσει επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα είναι η ανεργία, είναι οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν, είναι οι δουλειές οι οποίες δεν δημιουργούνται. Και να σας πω και κάτι. Και η προηγούμενη κυβέρνηση είχε μειώσει μονομερός φόρους. Ο ΦΠΑ στην εστίαση μειώθηκε χωρίς την έγκριση. Το θυμάμαι, γι' αυτό σας ρωτάω, και, αν λοιπόν, είστε κι εσείς αποφασισμένος να πάτε και σε μονομερείς ενέργειες. Ελεγχόμενα, ναι, και στο πλαίσιο το οποίο θεωρώ ότι είναι απολύτως απαραίτητο για να στείλω ένα μήνυμα επανεκκίνησης.